Κόουτς, βάλατε τέλος σε ένα σερί δύο ητών που ήταν κάτι περίεργο για την ομάδα σας τα τελευταία χρόνια. Απέναντι σε μια εξαιρετική ομάδα πήρατε σπουδαία νίκη. Και με τη Σοφία Θεολόγου να βρίσκεται αρκετά χιλιάδες χιλιόμετρα μακριά. Πόσο ικανοποιημένος είστε από τις παίχτριες σας, είναι η πρώτη μου ερώτηση. Εντάξει, καταρχήν να ξεκινήσω με τις δύο ήττες που δεν ήταν ήττες κρίσης ή πανικού με το ότι χάσαμε από τον τελευταίο. Χάσαμε από την ΑΕΚ στην έδρα μας από την ανόρθωση away. Την ανόρθωση στην Λεμεσό δεν θα σχολιάσω γιατί οι κοπέλες πάλεψαν. Με την ΑΕΛ είμαστε χάλια, δεν παίξαμε καλά, είμαστε άστοχες, έχουμε και τα δικά μας. Αλλά δεν μας πανικοβάλλει αυτό το πράγμα. Σήμερα ήταν διαφορετικό παιχνίδι γιατί ήταν κύπελλο. Είναι μισός τελικός. Το πρωτάθλημα θα δούμε στα playoffs όταν και εφόσον ξεπεράσουμε και κάποια προβλήματα όπως αυτό που λες της Σοφίας που είχε το γάμο της αμέσως μετά το παιχνίδι με από την ΑΕΛ. Φύγε, πήγε για χάνιμο. Και να μαζέψουμε τις δυνάμεις μας και να συνεχίσουμε. Εντάξει, είχαμε και ακόμα ένα λόγο να παίξουμε σήμερα εκτός ότι είμαστε οι κάτοχοι του τοποπέου, εκτός είμαστε τα τελευταία 10 τρόφις. Παίζαμε και για τη Σοφία, όσο και να λέμε για αστείο. Ήταν ένας λόγος ακόμη παραπάνω. Συγχαρητήρια πράγματι και στις δύο ομάδες. Αυτό είπα και στον πρόεδρο της Ανόρθωσης και στη Λεμεσόν και εδώ οι ομάδες έπαιξαν μπάσκετ. Δεν είδαμε χαμηλό σκορ που να πούμε ότι αντιμπασκετικό ή μεταξύ των παιχτριών. Είχαμε και σκορ, είχαμε και καλές φάσεις, είχαμε και καλές άμυνες, είχαμε και πάθος. Αλλά σίγουρα είναι σημαντικό ότι υπάρχει αθλητοπρέπεια και τέτοια παιχνίδια τον μπάσκετ τα χρειάζεται το γυναικείο. Να είναι ο κόσμος στα γήπεδα και να ξέρουν ότι θα δουν έναν μπάσκετ αθλητοπρεπέστατο και ο καλύτερο να κερδίσει. Ήταν πράγματι ένα διασκεδαστικό παιχνίδι και ο κόσμος το χάρηκε. Είχε αρκετό κόσμο στο γήπεδο, είναι κάτι που είπαμε. Coach, με τη Σοφία να ήταν απούσα, είχετε θέμα με τις ψηλές, όμως έχω την εντύπωση ότι η Κρίζη Μερκούρη τα πήγε εξαιρετικά στην άμυνα. Και όπως και οι άλλες παίχτες, γενικά είναι κάτι που είπαμε στην ώρα της μετάδοσης ότι αμυντικά τα πήγατε πάρα πολύ καλά και καλύψατε εξαιρετικά το κενό. Θέλετε να μας πείτε λίγο για το πώς το χειριστήκατε μπασκετικά το παιχνίδι. Το πρόβλημα με τη Σοφία δεν είναι το να μαρκάρει την Αμερικάνα ή να πέσει και στη Λεμεσόν, οι ίδιες είχαν μαρκάρει. Το πρόβλημα είναι ότι δεν είχαμε inside game να σκοράρουμε. Ναι. Δηλαδή αυτό που έχει η Σοφία ή τέλος πάντων αυτό που είναι πλεονέκτημα για μας απέναντι στην ανόρθωση με τη δεύτερη ψηλή, η οποία η Σοφία στη Λεμεσόν ήταν εξαιρετική. Εντάξει, σήμερα ήταν, καλύψαμε το κενό, παίζαμε με τη Χαβά στο 4. Ναι. Παρά το ότι ήταν άστοχη σε πολλά σου τη Χαβά, εντάξει, ήταν εξαιρετική νίκη. 38 πόντους, εξαιρετικό παιχνίδι. Αν δεν έπαιζε νίκη, έτσι δεν είχαμε τύχει να κερδίσουμε. Χωρίς inside game καθόλου. Ναι, ναι. Να μπορεί να βάλει ένα εύκολο καλάθι. Χωρίς πόση ώρα να παίζει, να σε τρέχουν όλες από πίσω. Τελειώσατε το παιχνίδι χωρίς πόντο από δεύτερη ευκαιρία, νομίζω, ή μπορεί να βάλετε κάποια στο τέλος. Είναι ενδεικτικό αυτό που λέτε. Ναι, εντάξει, μα εγώ ξέρετε, επειδή ξέρω τι ζητάμε στην ομάδα μου, εγώ του είπα ότι μην μένετε καθόλου στο επιθετικό πιμπάπ. Οι άλλοι είναι δύο μέτρα, είναι όπως το θηρίο, ένα Αμερικάνα 22 χρόνια. Τι παλεύει εκεί και τρώσε ευνηδιασμό, ή γιατί κάνω φάουλ στο επιθετικό. Πρέπει να μετρά τι δυνάμει σου και να καλύψει αυτά που πρέπει να καλύψει. Εντάξει, σίγουρα μας βοήθησε και το ότι είχα φορτωθεί με φάουλ και η Μαρίσα και η Ξένη και σε κάποια φάση βγήκε έξω από το παιχνίδι. Εκεί φάνηκε ίσως και το βάθος των ομάδων. Εντάξει, Ανόρθωση είναι μια νέα ομάδα, χτίζεται τώρα. Κάνουν μεγάλη προσπάθεια τα παιδιά στη Λεμεσό. Έχουν χτίσει ένα εξαιρετικό γήπεδο, έχουν στάσει, διορθώσει. Να κερδίζει το άθλημα, τον μπάσκετ. Θέλουμε ομάδες να ασχολούνται. Ας ερωτήσω ένα τελευταίο για το πρωτάθλημα. Έκανες μια αναφορά για την Ανόρθωση, για τον κόσμο. ΑΕΛ και Ραβνός Ανόρθωση, όχι με αυτή τη σειρά απαραίτητος, είναι οι τρεις που φαίνεται να ξεχωρίζουν. Γενικά, πώς το βλέπεις το πρωτάθλημα φέτος, τι βλέπεις να συμβαίνει φέτος στο πρωτάθλημα? Εντάξει, έχουμε δύο ομάδες πολύ δυνατές, όπως είναι η ΑΕΛ που δυνάμωσε ειδικά με την παρουσία της Κόνιαλη. Η Ανόρθωση που μάζεψε αυτές τη βάζα, την Πάγκαλος, κορίτσια 22-23 χρονών που ξέρουν μπάσκετ, έχουν ταχύτητα. Αυτές οι ομάδες είναι οι πρώτες τρεις και από εκεί και πέρα είναι η Αναγέννηση, η ΕΘΑ. Αλλά οι τρεις ομάδες αυτές θα είναι μέχρι το τέλος. Από εκεί και πέρα έχουμε δρόμο ακόμα. Coach, ευχαριστώ πάρα πολύ. Εγώ ευχαριστώ.